Οι επενδύσει προ την Ρωσία και τα ρωσικά κεφάλαια που διακινούνται μέσω τη Κύπρου. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσιογραφικό πρακτορείο Bloomberg, γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι άμεσε ξένε επενδύσει από την Κύπρο προς τη Ρωσία από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και τον Μάρτιο του 2018. Επενδύσει οι οποίε δεν αποτελούν και τόσο ξένε, καθώ στην πλειοψηφία του αποτελούν επενδύσει από ρωσικέ holding εταιρείε και οι οποίε εντάσσονται στο πλαίσιο στρατηγική του Ρώσου Προέδρου, να υπενθυμίσουμε, που επιθυμεί διακαώ σε επαναπατρισμό ρωσικών κεφαλαίων. Με βάση στοιχεία λοιπόν τη Pack of Russia, ο μεγαλύτερο όγκο ξένων άμεσων επενδύσεων στη Ρωσία καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2013, με το ύψο του να ανέρχεται στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια των οποίων τα 7,9 δις ή το 20% προέρχονταν από την Κύπρο περίοδο να επιθυμίσω κατά τη η οποία σημειώθηκε και το κούρεμα καταθέσεων ναι, στι Κυπριακέ ναι. Τράπεζε. Αξίζει να σημειωθεί πω μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2018 υπήρξαν άμεσε ξένε επενδύσει, όπω χαρακτηρίζονται, από την Κύπρο προ τη Ρωσία που ανέρχονταν στα 2,75 δι δολάρια, ή το 27% των συνολικών άμεσων ξένων επενδύσεων στη Ρωσία. Στο δημοσίευμα του το Bloomberg επικαλείται και έγγραφο, όπου αναφέρει πως τα κεφάλαια των Ρώσων εκτός Ρωσία υπολογίζονται σε και ακούστε το, το, το ποσό, στο 1-3 δολάρια και τα πλήστα βρίσκονται σε Βρετανία, Ελβετία και Κύπρο. Γι' αυτό το κίνηση από τον κύριο Μπούτη. Έτσι. Να τα σας ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Πάρω λίγο φωνικό στη Λεμεσό.